Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω βάψει τα νύχια μου με μία άσπρη όζα, απλή άσπρη, και μετά θα κάνω αυτό το τριγωνικό σχήμα με δύο ροζ όζες, και χρησιμοποιώ δύο ροζ γιατί το ένα είναι λίγο πιο σκούρο το χρωματάκι. Το άλλο όμως έχει λίγο σίμερ μέσα, το οποίο είναι κάτι που θα ήθελα. Δυστυχώς δεν έχω μία όζα που να έχει και σίμερ και να είναι λίγο πιο σκούρο ροζ. Αν έχετε όμως εσείς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκείνη. Βάζω λοιπόν στο σφουγγαράκι μου λίγο από αυτό το ροζ το πιο έντονο και από πάνω θα βάλω λίγο από το σίμερ. Και το μόνο που θα κάνω είναι απλά θα το πατήσω πάνω στην επιφάνεια τέλος πάντων που θέλουμε να έχουμε αυτό το χρωματό ροζ. Το ίδιο λοιπόν κάνουμε σε όλα τα νύχια. Και αν χρειαστεί βάζουμε πάλι στο σφουγγαράκι μας. Θέλω απλά να δώσει έτσι ένα πιο, να μην είναι τόσο έντονο το ροζ του, να φαίνεται απλά από κάτω ότι υπάρχει λίγο ροζάκι, να μην είναι εντελώς έντονο το ροζ. Λοιπόν, και αφού το κάνουμε αυτό σε όλα τα νύχια όπως βλέπετε, θα περάσουμε στο δεύτερο στάδιο. Μετά λοιπόν παίρνουμε μία όζα με λεπτή μυτούλα και κάνουμε μία γραμμούλα εδώ, να μην είναι όμως ακριβώς ίσια. Μία γραμμούλα λίγο πλάγια και μία γραμμούλα εδώ. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Φαίνονται δηλαδή σαν κλαδιά από δέντρο. Μόλις στεγνώσουν λοιπόν αυτά, επανέρχομαι. Επόμενο βήμα λοιπόν είναι να πάρουμε μία όζα που θα έχει έτσι ένα πιο έντονο χρώμα, ένα φούξ ας πούμε, και θα πάρουμε αυτό εδώ το πινελάκι, να το πω, αυτό τέλος πάντων που φτιάχνουμε τα νύχια, και αυτό που θα κάνουμε είναι να κάνουμε μικρές βουλίτσες. Όπως βλέπετε προσπαθώ να κάνω πιο μεγάλες βουλίτσες στην αρχή και πιο μικρές όσο πηγαίνουμε προς τα έξω. Και βάφω και λίγο το πάνω μέρος του νυχιού, σαν γαλλικό ας πούμε. Και απλά κάνω και εκεί έτσι λίγες μπιλίτσες, να το πω έτσι.
Πάμε λοιπόν να κάνουμε και αυτό εδώ το νύχι. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αυτά εδώ τριγύρω θα τα βγάλω με λίγο ασετόν. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βγει. Με μία μπατονέτα και ένα ασετόν. Και είμαστε έτοιμοι. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το σχεδιάκι στα νύχια. Αν το κάνετε, θα ήθελα να μου δείξετε κάποιες φωτογραφίες και να μου πείτε πώς σας φάνηκε, αν σας φάνηκε εύκολο ή όχι. Αυτά λοιπόν, φιλάκια!